Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Μανώλη Σκορδίλη. Χθες είχαμε νέο σεισμό στην περιοχή Καρπάθου, ένα σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αίσθητος και στην Κύπρο. Να πάμε στον καθηγητή μας να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλησπέρα, κύριε Σκορδίλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και σήμερα στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν με το νέο σεισμό αυτό που ήταν, θεωρώ με τα λίγα που ξέρω, αρκετά ισχυρός, 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ, αν θα πρέπει να ανησυχούμε. Ο σεισμός αυτός είχε δύο χαρακτηριστικά. Καταρχάς ήταν ισχυρός, όπως είπατε, αλλά είχε και ένα σχετικά μεγάλο εστιακό βάθος. Είχε ένα εστιακό βάθος γύρω στα 60 χιλιόμετρα και εκδηλώθηκε σε μία απόσταση περίπου 100-110 χιλιόμετρων πιο ανατολικά από το επίκεντρο του σεισμού που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα, του 6,3. Τώρα, επίσης, ένα άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι στην περιοχή αυτή έχει ξαναγίνει σεισμός αυτής της τάξης μεγέθους, λίγο μεγαλύτερο, το 1945, πάλι σεισμός ενδιαμέσου βάθους. Οι σεισμοί ενδιαμέσου βάθους έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως δεν συνοδεύονται από μετασεισμούς. Κάτι που συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, αν και ο σεισμός ήταν 6,1, ισχυρός σεισμός, παρόλα αυτά δεν είχαμε καταγράψει κανένα μετασεισμό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι συνήθως δεν γίνονται αισθητοί, εκτός αν είναι πάρα πολύ ισχυροί. Στην προηγούμενη περίπτωση, ο σεισμός, από ό,τι ξέρω, δεν έγινε τόσο ούτε στην Κρήτη ούτε στην Κάρπαθο. Κύριε καθηγητά, δεν έχει σχέση με το σεισμό της Κρήτης του προηγούμενου διαστήματος? Με τους προηγούμενους όχι. Είναι τελείως άλλη φυσιολογία αυτού του σεισμού. Είναι σε μεγάλο βάθος. Πώς το εξηγεί το γεγονός ότι μέσα σε ένα μήνα έχουμε πολλούς σεισμούς και μετασεισμούς στην Κρήτη, είχαμε σεισμό στην Κάρπαθο, δηλαδή λες και ξαφνικά ξύπνησαν τα ρήγματα και έχουμε μία συνεχόμενη έτσι κατάσταση σεισμική? Κοιτάξτε, συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, λέμε στατιστικά ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου περιμένουμε ένα σεισμό τουλάχιστον κάθε έτος με μέγεθος πάνω από 6. Αυτό είναι βέβαια ένα στατιστικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είχαμε περισσότερους του ενός. Και αν σκεφτούμε ημερολογιακά, αν το πάρουμε από τις 30 Οκτωβρίου πέρυσι που είχαμε το σεισμό με μέγεθος 7 στη Σάμο, μέχρι και σήμερα που είναι 18 του μήνα, δηλαδή ακόμα δεν συμπληρώσαμε ουσιαστικά τις 365 ημερολογιακές μέρες, μέσα σε αυτό το ένα έτος είχαμε 5 σεισμούς με μέγεθος πάνω από 6 στην περιοχή μας. Κάτι που δεν είναι το πλέον συνηθισμένο. Παρόλα αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο προκαλεί και κάποια, να πω, έκπληξη. Έχει ξανασυμβεί τέτοιο γεγονός. Το θετικό είναι ότι αυτή τη φορά, παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα έτος με σεισμική έξαρση, οι σεισμοί οι οποίοι εκδηλώθηκαν δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί και δεν προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα. Αν εξαιρέσουμε το σεισμό στη Σάμο που είχαμε τα δύο παιδιά, ναι, που σκοτώθηκαν κατά, ναι, ένα τελείως άδικο τρόπο, γενικά δεν είχαμε θύματα και οι ζημιές που είχαμε κατά κύριο λόγο ήταν σε παλιά κτίρια τα οποία ήταν και ταλαιπωρημένα από το χρόνο και πολλά από αυτά μη κατασκευασμένα σύμφωνα με αντισεισμικούς κανονισμούς. Μπορεί, κύριε καθηγητά, μπορεί ένα σεισμός, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, να είναι θετικός, ευεργετικός, ας πούμε, όσον αφορά την ενέργεια στο εσωτερικό, ναι, της γης? Κατάλαβα. Κοιτάξτε, οι σεισμοί όταν εκδηλώνονται κατά κανόνα απορροφούν κάποιο ποσοστό ενέργειας συσσωρευμένης. Η συσσωρευμένη ενέργεια οφείλεται πού? Οφείλεται κατά κύριο λόγο στις κινήσεις που κάνουν οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες λοιπόν κινούνται, κάποιες αποκλίνουν, κάποιες κινούνται μία παράλληλα με την άλλη, κάποιες συγκρούνται. Από τις κινήσεις αυτές στο εσωτερικό των πλακών αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις και από τις ισχυρές αυτές δυνάμεις δημιουργούνται ρήγματα πάνω στο φλοιό. Αυτά είναι τα σεισμικά ρήγματα τα οποία ενεργοποιούνται κατά καιρούς. Κάθε φορά λοιπόν όταν συσσωρεύεται ενέργεια, εκδηλώνεται κάποιος σεισμός, απελευθερώνεται ένα ποσοστό της ενέργειας υπό μορφή σεισμικών κυμάτων, θερμότητας κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουμε, θα έλεγα, μια ανακούφιση της περιοχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλο το ποσοστό της ενέργειας, της σεισμικής ενέργειας που ήταν συσσωρευμένη, καταναλώνεται. Ένα μέρος μετατοπίζεται σε κάποιες γειτονικές περιοχές. Είναι σαν να έχουμε δύο πλάκες να κινούμε τη μία πλάκα ως προς την άλλη. Στο σημείο εδώ απελευθερώνεται ενέργεια, αλλά στα σημεία προς τα οποία κινούνται οι πλάκες αυτές θα συσσωρευτεί ενέργεια. Εκεί λοιπόν συσσωρεύεται ενέργεια και οπότε έχουμε δύο περιπτώσεις.
Υπάρχει περίπτωση ένας ισχυρός σεισμός να διεγείρει μια γειτονική περιοχή η οποία είναι αρκετά όρημη, έχει συσσωρευμένες τάσεις και να εκδηλώσει μια ώρα αρχίτερα ένα σεισμό, είναι δυνατόν όμως να απορροφήσει ενέργεια από την περιοχή αυτή και να στείλει λίγο πιο μακριά τον χρόνο εκδήλωσης του πιθανού σεισμού στη δεύτερη αυτή περιοχή. Πάντως εδώ στην Κύπρο, κύριε καθηγητά, έγινε ιδιαίτερα αισθητός, αν και είμαστε γύρω στα 450 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, από το σημείο εκεί. Ιδιαίτερα ακριβώς αισθητός. Είναι το γεγονός ότι επειδή έγινε σε βάθος, έγινε πάνω στην καταδιόμενη πλάκα, με αποτέλεσμα κατά μήκος της καταδιόμενης πλάκας να διαδόθηκε η σεισμική ενέργεια, τα σεισμικά κύματα πολύ πιο εύκολα. Όταν πήγαν να διαδοθούν προς το εσωτερικό, προς εμάς, προς την Ελλάδα, δεδομένου ότι περάσαν μέσα από στρώματα υψηλής θερμοκρασίας τα κύματα αυτά, έχουν υποστεί μια ισχυρή απόσβεση με αποτέλεσμα να μην γίνει καν αισθητός ο σεισμός ούτε στην Κάρπαθο, αλλά ούτε και στην Κρήτη, που είναι τα πλησιέστερα νησιά στο επίκεντρο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για την κουβέντα μας. Μακάρα μην έχουμε άλλους σεισμούς. Και βέβαια, όταν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, γιατί χθες είχαμε ακόμα μια μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή Γερίου. Πάμε στο ρεπορτάζ και μετά θα συνεχίσουμε τη βόλτα σε επαρχίες μας, Αμόχωστο και Λεμεσό.